ευχηθούμε σαν Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης η επόμενη μέρα να μας βρει όλους υγιείς και φυσικά οι επιχειρήσεις και γενικά η επιχειρηματικότητα να μπορέσει να ξανασταθεί στα πόδια της. Όπως γνωρίζουμε όλοι, έχουμε βιώσει και έχουμε περάσει μια δεκαετία μεγάλης κρίσης, μια οικονομική κρίση, η οποία, δεν το κρύβουμε, άφησε ανεξίτηλα τα σημάδια της και μάλιστα άφησε και μια πρίκα με πολλά τρωτά. Αυτά ήταν το υψηλό φορολογικό, τα σοβαρά προβλήματα ρευστότητας που δημιουργήθηκαν στην αγορά, αλλά και προβλήματα που έχουν να κάνουν με τραπεζικές συναλλαγές, αλλά και με την επιβολή περιορισμού κεφαλαίων, τα capital control που περάσαμε, αλλά και ένα τεράστιο τρελοκομείο ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών. Και μετά από όλα αυτά ήρθε τώρα να προσθεθεί και αυτό το πρόβλημα της υγειονομικής κρίσης, μια υγειονομική βόμβα κρίσης λόγω του κορονοϊού. Η διαφορά τώρα των κρίσεων, των δύο κρίσεων, προγενέστερης και της σημερινής, είναι ότι στη μεν πρώτη πολλά πράγματα είχαμε συνηθίσει και λέγαμε ότι είναι προβλεπόμενα, με την έννοια ότι μπήκαμε σε μια διαδικασία να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες συγκυρίες και τις καταστάσεις που μας προέκυψαν. Και μάλιστα προς την τελευταία διετία, προς τριετία, διαφαινόταν και ένα αχνό φως από το τούνελ και έδειχνε ότι πηγαίναμε να ανακάμψουμε. Στον αντίποδα τώρα η υγειονομική κρίση, αυτό που μας προέκυψε, δείχνει ότι είναι κάτι το οποίο είναι απρόβλεπτο, είναι μια ύπουλη κρίση και δεν ξέρουμε αύριο το πρωί τι θα μας ξημερώσει. Έχουμε απέναντί μας δηλαδή έναν ύπουλο εχθρό. Βεβαίως εκείνο που χρειάζεται και πρέπει να κάνουμε είναι να επιδείξουμε υπομονή και σε καμία περίπτωση να μην επικρατήσει ο πανικός. Η αλήθεια είναι ότι σαν χώρα όλο αυτό το διάστημα δείξαμε πάρα πολύ σωστά αντανακλαστικά, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηματιών και των Ελλήνων έκαναν αποδεκτά από την πρώτη στιγμή τα μέτρα που επιβλήθηκαν και έτσι διασφαλίστηκε το υπέρτατο αγαθό της υγείας λόγω της αυτής της πειθαρχημένης στάσης που κρατήσαμε σαν κοινωνικό σύνολο. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο η επόμενη μέρα που έρχεται να περιμένουμε τα πράγματα να είναι όπως ήταν και πριν. Ας μην κρυβόμαστε, μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Δυστυχώς για τα καταστήματα του λιανικού εμπορίου, όπως αναφέρθηκε, το άνοιγμα είχε προβληθεί να είναι στις 4 του μηνός. Αυτό έγινε εν μέρη, διότι τα καταστήματα του λιανικού εμπορίου μεταγενέστερα ανακοινώθηκε ότι θα ανοίξουν στις 11 του μηνός. Στις 4 του μηνός άνοιξαν τα καταστήματα τα οπτικά, τα βιβλιοπωλεία, τα καταστήματα αθλητικού εξοπλισμού, τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής εν πωλής. Για τα καταστήματα τώρα λιανικού εμπορίου, η ημερομηνία που έχει ανακοινωθεί είναι η 11η Μαΐου, η ερχόμενη Δευτέρα. Είναι λυπηρό γιατί χάθηκε μία ολόκληρη σεζόν από τα καταστήματα. Δηλαδή, όταν ανακοινώθηκε το κλείσιμο των καταστημάτων, το lockdown, τα καταστήματα βρισκόντουσαν σε εποχή χειμερινή περίοδο, πουλούσαν δηλαδή χειμωνιάτικα προϊόντα, χάθηκε η σεζόν της άνοιξης και τώρα έχουν κληθεί να παραγγείλουν νέα προϊόντα καλοκαιρινά. Με αποτέλεσμα να υπάρχει, όπως προείπα, μία χαμένη σεζόν και τα εμπορεύματα να παραμείνουν στα αζήτητα, στα ράφια, το οποίο αποτελεί πλήγμα μέγιστο. Στις 11 λοιπόν του Μάη τώρα ανοίγουν τα καταστήματα. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι, θα είναι βιώσιμα τα καταστήματα? Θα μπορέσουν να αντέξουν οι επιχειρήσεις όλες αυτές τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις που έχουν προκύψει? Θα μπορέσουν να σώσουν θέσεις εργασίας, δηλαδή να βαστίξουν τους υπαλλήλους? Το μόνο σίγουρο είναι ότι η χρονιά που έρχεται θα είναι μια εφεσιακή χρονιά και κανένας από εμάς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει. Εκείνο που εμείς συζητήσαμε και κουβεντιάσαμε σαν Εμπορικός Σύλλογος, αλλά και ετούμαστε σαν Ομοσπονδία, σαν Πελοποννησιακή Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, που έχω την τιμή να είμαι και αντιπρόεδρος, προς το τριτοβάθμιο οργανό μας, που είναι η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, αλλά και γενικά στην κεντρική εξουσία, είναι να υπάρξουν την επόμενη μέρα γενναία και στοχευμένα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων. Από το πιο απλό, όπως παραδείγματι τα σχέδια παρέμβασης ανάλογα με την περιοχή, ακούσαμε προχτές ότι από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών ανακοινώθηκε ότι τα καταστήματα θα ανοίγουν στις 10 το πρωί και
σεβόμαστε ότι η μισή Ελλάδα είναι στην πρωτεύουσα, αλλά δεν μπορούμε να παρακάμψουμε και να μην δούμε με διαφορετικό πρίσμα τα καταστήματα της επαρχίας. Γνωρίζουμε ότι οι μετακινήσεις και οι αποστάσεις μεταξύ οικίας και εργασίας είναι μεγάλες για την Αθήνα και χρησιμοποιούνται μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου οι άνθρωποι εκεί θα πρέπει να πειθαρχήσουν με την αποφυγή συνωστισμού κτλ. Και ό,τι προβλήματα προκύπτουν. Κάτι ανάλογο όμως επουδενεί, δεν συμβαίνει με εμάς και τα καταστήματα της επαρχίας, γιατί όπως θα συμβεί, θα υπάρξουν πολλά μέτρα, θα υπάρξουν πολλά αντίμετρα. Δηλαδή, αυτό το μέτρο έρχεται πρώτης να ακυρώσει το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων και δεύτερον, αυτό προϋποθέτει προφανώς συνεχές ωράριο καταστημάτων για να μην θυχτούν οι πλήρη απασχόληση των εργαζομένων. Όπως γνωρίζουμε, κάτι τέτοιο στις επαρχιακές πόλεις δεν συμβαίνει. Αντιθέτως, τα καταστήματα στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν ωράριο κυλιόμενο και οι εργαζόμενοι εν πωλής και οι επιχειρηματίες μετακινούνται με δικά τους μέσα ή και με τα πόδια. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να το δούμε με άλλο πρίσμα. Ο Αντιπρόεδρος εδώ θα σας πει και για το εορταστικό ωράριο, το οποίο πρακτικά δεν αλλάζει, το ερευνό ωράριο, ισχύει ό,τι ίσχυε και παλιά. Και σαφώς, όπως προείπα, τα καταστήματα της επαρχίας θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με άλλο πρίσμα. Εξάλλου, από ό,τι γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι ποτέ δημιουργήθηκε πρόβλημα υπερσυγκέντρωσης κόσμου στα καταστήματα της επαρχίας και κυρίως μιλάω για τα καταστήματα της λιανικής, δηλαδή ένδυσης, υπόδησης και οικιακού εξοπλισμού, όταν ακόμα και σε εκτός περίοδου καραντίνας, ακόμα και εκτός περίοδου αυτής της εποπτείας, ακόμα και σε εορταστικές μέρες θα έλεγα, με αυξημένη κατανάλωση, κατά το πλείστον στα καταστήματα υπάρχει ένα στο πολύ δύο πελάτες ανά πάσα στιγμή. Εμείς λοιπόν σαν Εμπορικό Σύλλογος θα τηρήσουμε το ωράριο και να ησυχάσει ο κόσμος, γιατί δημιουργήθηκε έτσι μια ψιλοαναστάτωση και όλοι ψάχτηκαν όσον αφορά το ωράριο και τις ώρες λειτουργίας, αν θα λήγουν Δευτέρα, αν θα λήγουν Τετάρτη. Θα κρατήσουμε πρακτικά το ωράριο αυτό που ίσχυε και παλιά. Έχουμε όμως και άλλα αιτήματα. Αυτό ήταν ένα μικρό παράδειγμα που ανέφερα και μια παρέμβαση που κάναμε σαν δευτεροβάθμιο όργανο, σαν Ομοσπονδία, τα οποία κατά τη γνώμη μας είναι μείζονος σημασίας και έχουν να κάνουν με την προσπάθεια στο να σύρουν το άρμα της ανασυγκρότησης της αγοράς. Αυτά τα αιτήματα τα δικά μας εστιάζονται περίπου σε 4 με 5 άξονες που δεν είναι τίποτα άλλο από κάποια αιτήματα που απαιτεί ή ζητάει, αν θέλετε, όλη η επιχειρηματικότητα. Ο πρώτος άξονας λοιπόν έχει να κάνει με την πλήρη κατάργηση της προκαταβολής φόρου, τουλάχιστον για εφέτος. Γιατί στόχος όλων μας είναι η επιβίωση των καταστημάτων και όχι η κερδοφορία. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με την κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος. Ο τρίτος με την επέκταση της μείωσης των ενοικίων, πάντα βέβαια με νομοθετικό πλαίσιο στήριξης και να μην αδικηθούν ούτε οι ιδιοκτήτες ούτε οι ενοικιαστές, κατά 40% και αυτό να παραταθεί μέχρι το τέλος του 2020. Και τέλος, την μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Επίσης, εκείνο που θα πρέπει να κοιτάξουμε κλαδικά και ομαδικά είναι να εκμεταλλευτούμε όλα εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως ήταν παλιά τότε PIG. Εχθές πήρα στα χέρια μου μια επιστολή του Προέδρου της Εθνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και θα ήθελα να σας διαβάσω, που έχει να κάνει με την ανάγκη να ενταχθούν επιπλέον 130 ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις στην επιστρεπτέα προκαταβολή που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Εδώ εξαιρεί τις ατομικές επιχειρήσεις. Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, ο Γιώργος Καρανίκας, δήλωσε σχετικά ότι στους πρωτοφανείς κανόνες οικονομικής αναρχίας που επέβαλε με σφοδρότητα ο COVID-19, ας μην ξεχνάμε τη βασική αρχή δικαιοσύνης και ισονομίας. Όλοι όσοι πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας έχουν ίσα δικαιώματα να μπουν κάτω από το δίχτυ προστασίας της πολιτείας. Είναι ένας θεμελιακός κανόνας για να χτίσουμε το αύριο της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας. Η περίπτωση της επιστρεπτέας προκαταβολής, από την οποία έως σήμερα αποκλείονται οι αυτοαπασχολούμενοι που δεν έχουν υπαλλήλους, είναι ένα αχρίαστο λάθος, μια εξαίρεση του κανόνα που υπονομεύει τον κοινό αγώνα της κυβέρνησης και των πολιτών. Γι' αυτό και χρήζει άμεσης διόρθωσης, προτού δημιουργήσει ανεπανόρθωτες τερβλώσεις στην πραγματική οικονομία. Αυτό είναι κάτι το οποίο σε όλους τους εμπορικούς ολίγους μας βρίσκει και σαν ομοσπονδίες σύμφωνος και
είναι κάτι το οποίο θα απαιτήσουμε από την κεντρική εξουσία. Όπως λοιπόν, για να μην πλατιάζω, στα θέματα υγείας υπήρξε μία έγκαιρη και σωστή λήψη αποφάσεων που προστατεύτηκε η δημόσια υγεία. Έτσι θα πρέπει και τώρα να πάρθουν ανάλογα μέτρα ούτως ώστε να στηριχθεί ο εμπορικός κόσμος και ο επιχειρηματικός κόσμος που όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και αποτελεί τον αναπνευστήρα της οικονομίας. Σεβόμαστε τα μέτρα, όπως προείπα, της κυβέρνησης. Είμαστε προετοιμασμένοι και θα πειθαρχήσουμε στις εντολές των αρμοδίων υπουργείων αλλά και των επιστημονικών φορέων. Περιμένουμε όμως αυτό που είπα, τις ενέσεις της ρευστότητας για να μπορέσει να σταθεί η αγορά. Παραμείναμε υγιείς, αλλά θα πρέπει να ορθοπατήσουμε και να παραμείνουμε και υγιείς σαν επιχειρήσεις. Ζητάμε τη στήριξη σαν εμπορικός σύλλογος και σαν ΔΣ της τοπικής οικονομίας. Αν θυμάστε, παλιότερα είχαμε κάνει μια καμπάνια, πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου της Τρίπολης το 2015, που είχαμε αναρτήσει μια τσάντα «Στηρίζω την τοπική αγορά». Αυτό τότε είχε γίνει σε συνεργασία όλων των φορέων, με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου της Τρίπολης, με το Επιμελητήριο Αρκαδίας, με την Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Αρκαδίας και με τον Σύνδεσμο των επιχειρήσεων της βιομηχανικής περιοχής. Κάτι αντίστοιχο, μιας και είμαι μέλος και στη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου, που κάναμε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον Γιάννη Κουντρουπή, με στόχο να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και να στηρίξει την τοπική οικονομία. Σήμερα που μιλάμε, αυτό το πράγμα είναι ακόμα πιο επιτακτικό και εκείνο που θέλουμε είναι να υπάρξει ένας διατροφικός και καταναλωτικός πατριωτισμός. Το ζητάμε γιατί όλοι είμαστε, από ό,τι γνωρίζετε, κρίκοι στην ίδια αλυσίδα, γιατί επιλέγοντας να ψωνίζουμε από την τοπική αγορά ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα, ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα, ενισχύουμε τους υπαλλήλους που δουλεύουν στα καταστήματά μας και το χρήμα ανακυκλώνεται και μένει στον τόπο μας. Είναι ακόμα πιο επιτακτικό σήμερα αυτό το πράγμα να υπερισχύσει, να πριτανεύσει λογική και να ενισχυθεί η τοπική επιχειρηματικότητα. Θέλω να σας πω ότι είμαστε χαρούμενοι που είμαστε όλοι υγιείς και περάσαμε όσο δυνατόν ανώδυνα την πανδημία της πόλης μας. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τα καταστήματα της πόλης μας ανοίγουν στις 11 Μαΐου το σύνολο πλέον του λιανικού εμπορίου. Και θα ήθελα να σας ανακοινώσω λίγο το πρόγραμμα τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων μας. Να σας το πω λίγο αναλυτικά για να είμαστε σίγουροι. Τη Δευτέρα ξεκινούν τα καταστήματά μας το πρωί 8.30 και κλείνουν στις 2.30 το μεσημέρι. Την Τρίτη 8.30 με 2 και το απόγευμα πλέον 5.30-9. Τετάρτη 8.30 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Πέμπτη 8.30 το πρωί, 2 το μεσημέρι, 5.30-9 και το ίδιο την Παρασκευή. Και το Σάββατο ανοίγουν 9 το πρωί και κλείνουν στις 3 το μεσημέρι. Έχω να σας πω ότι υπεύθυνα όλα τα καταστήματα θα τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας κατά του COVID-19 υπέρ των εργαζομένων και των πελατών μας. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας με πολύ καλύτερες τιμές, σίγουρα με καινούργια προϊόντα, σίγουρα θέλοντας να στηρίζουμε την αγορά μας, την τοπική, γιατί δουλεύουν και εργάζονται πάρα πολλές οικογένειες μέσα στην πόλη, που πραγματικά είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό για την πόλη μας. Κύριε Βουλά, κάτι πρακτικό. Ο κόσμος που θα εισέλθει στα καταστήματα, δεν μπορεί κάτι να θέλει να δοκιμάσει κάποια ρούχα ίσως, κάποιες μπλούζες, περνούν από το κεφάλι. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη, τι θα γίνει, θα απολυμμένει, θα τα ρούχα, γιατί ό,τι κατάστημα ένδυσης, θα μας πείτε ποιες είναι οι οδηγίες οι οποίες ακολουθήσετε εσείς. Όλα αυτά γίνονται με θερμική απολύμανση, το οποίο το πετυχάνει απόλυτα ένα απλό ατμοσίδερο. Έχουμε ζητήσει τη γνώμη των ειδικών και μας έχουν δώσει εντολή, χωρίς να δαπανούνται ιδιαίτερα χρήματα από κάθε κατάστημα, με ένα απλό ατμοσίδερο κάποια δευτερόλεπτα πρέπει να απολυμένονται. Είμαστε όλοι σε αυτές τις λογικές και πραγματικά θα προσέχουμε πάρα πολύ την υγεία των πελατών μας και τη δική μας, σαφώς. Σύμφωνα με τον νόμο, δεν είναι απαραίτητη μάσκα να φοράμε. Γίνεται σύσταση. Στα καταστήματα της Τρίπολης θα υπάρχουν μέσα σίγουρα αντισηπτικά, σίγουρα μάσκες
και κάποια γάντια, όποιος θέλει να τα συμβεί. Σίγουρα θα κρατάμε και τις αποστάσεις ασφαλείας. Θα υπάρχουν κάποια περιοριστικά μέτρα στα άτομα των πελατών μας, έτσι, σε σχέση με τα τετραγωνικά του καταστήματος, και σε αυτά θα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Κύριε Μαντά, έχουμε ήδη μια εβδομάδα που λειτουργούν κάποια καταστήματα. Έχουμε κάποια εικόνα, πώς είναι ο κόσμος, αν εμείς ψωνίζεται τα καταστήματα, τι κίνηση έχουν, φοβάται ο κόσμος? Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχουμε εστιάσει τέτοιο πράγμα να υπάρχει φοβία στον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μεγάλο το διάστημα που ο κόσμος είχε κλειστεί στα σπίτια, ήταν κλεισμένος μέσα. Υπάρχει μια σχετική κίνηση, βεβαίως, από την εικόνα που έχουμε από τα καταστήματα του κέντρου, έτσι. Θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Τυλά-δειλά ο κόσμος αρχίζει και βγαίνει έξω. Το πρόβλημα, όπως είπαμε, δεν το έχει μόνο ο εμπορικός κόσμος. Το πρόβλημα, από ό,τι είδατε και χθες στην κινητοποίηση που έγινε με τους εστιατόρες, το έχει γενικά εν γέννη όλη η επιχειρηματικότητα, και προσπαθούμε να μπούμε ομαλά στην επόμενη μέρα.